Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 3 Ιουνίου. Μαζί θα δούμε αναλυτικά τα νέα της ημέρας από την Δέλτα Τηλεόραση. Ύστερα από όλα όσα έχουμε συζητήσει τους τελευταίους μήνες για το θέμα των κέντρων κράτησης και πρώτης υποδοχής παράνομων μεταναστών στον Εύρο, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε με τον πρώην Ομάρχη Εύρου και ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα μετανάστευσης, τον κύριο Νίκο Ζαμπουνίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαμπουνίδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ξεκινούμε το δελτίο μας με εσάς απόψε και ο Δημοσθένης ο Δούκας, βέβαια, ο συνάδελφός μου, είναι μαζί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πετρίδη, καλησπέρα κύριε Δούκα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία μάθατε, ακούσατε, τα γνωρίζετε, σας τα μεταφέρουν, τα βλέπετε και ο ίδιος φαντάζομαι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για τις αντιδράσεις που υπάρχουν, για τις διάφορες απόψεις που υπάρχουν πάνω στο θέμα αυτό, για τους σχεδιασμούς και τις ανακοινώσεις από τη μεριά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και για όλη την ανησυχία που επικρατεί στον Ομόευρο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, θα παρακολουθώ. Και πρέπει να πω ότι είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να βγω και να μιλάω εξ ονόματος του Υπουργού και σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να υποκαταστήσω το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν έχω άποψη, ότι δεν είμαι πολίτης αυτού του τόπου και απόψε βγαίνω στο κανάλι σας μετά από όσα έχουν ακουστεί τελευταία και βγαίνω σαν πολίτης αυτού του τόπου και έχοντας μια εμπειρία. Γιατί πραγματικά διαχειρίστηκα μια κρίση όλη αυτή την περίοδο και έχω μια συνολική εικόνα. Έτσι λοιπόν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν εκφράζω ούτε τον Πρωθυπουργό σήμερα και πολύ περισσότερο δεν εκφράζω το Υπουργείο. Είναι σαφές. Και, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το Υπουργείο. Και οποιαδήποτε παρέμβαση προς το Υπουργείο είναι ανεπιτρεπτή. Δεν επιτρέπεται από μένα και δεν έχω τέτοια εξουσιοδότηση. Άρα δεν έχω καμία διαχείριση. Οι συμβουλές μου, εάν ρωτηθώ, είναι προς τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που θα πει ό,τι πρέπει να πει στον αρμόδιο Υπουργό. Ωραία. Η προσωπική μου άποψη δεν είναι αυτή την άποψη που θα πω απόψε, δεν είναι καινούρια. Είναι μια άποψη που την έχω πει εδώ και 3 χρόνια. Όταν ακόμα ήμουν νομάρχης βέβαια και η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία, όταν ανακοίνωνε η Νέα Δημοκρατία ότι θα δημιουργήσει με τον κύριο Μαρκογιαννάκη τότε κέντρο των 3.000 κατοίκων κλπ. Και τους έλεγα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και είναι υπάρχει απόλυτη ανετοιμότητα για αυτό το πράγμα. Έλεγα λοιπόν τότε ότι υπάρχει ένα κέντρο στο Βορρά που είναι το κέντρο φύλαξης στο Φυλάκιο και ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο κέντρο στο νότιο τμήμα του νομού. Και μάλιστα είχαμε βρει τότε και οικόπεδο 18 στρεμμάτων στην περιοχή του αγροκτήματος στο Τριφύλι. Βεβαίως πρέπει να πω ότι τότε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φερών πήρε απόφαση και είπε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Και εν πάση περιπτώσει ανατράπηκε, τότε πήγαμε εκλογές και αυτό ξεχάστηκε. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό. Και ποια είναι η πραγματική ανάγκη σήμερα που υπάρχει? Είναι ότι στο βόρειο τμήμα του νομού, συγκριτικά με πέρυσι και λόγω της παρουσίας της Frontex και πολύ περισσότερο αύριο αν θα γίνει το τείχος, αν θα γίνει ο φράχτης, θα μειωθεί ακόμα περισσότερο το κύμα λαθρομεταναστών, με δεδομένο ότι το 2010 είχαμε τον Απρίλιο 1010 λαθρομετανάστες και φέτος είχαμε 227 και το Μάιο του 2010 είχαμε 1037 και τώρα έχουμε 304. Έχουμε μια μείωση πολύ μεγάλη λοιπόν. Αντίστροφα μεγαλώνει, πολλαπλασιάζεται επί 3 ουσιαστικά στο Νότο. Δηλαδή στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης από 574 που ήταν τον Απρίλιο πέρυσι πήγαν στο 1872 και από 727 πήγαν στους 2.625. Οπότε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε αύξηση στο Νότο και εμείς ανακοινώθηκαν 2 κέντρα τα οποία λέει ότι θα γίνουν στο Βορρά. Ένα που υπάρχει, που είναι του Δημοτικού, του Φυλακίου και ένα που θα γίνει στην Καρωτή. Που σημαίνει ότι όταν συλλαμβάνεται μια ομάδα λάθρων μεταναστών, για να ταυτοποιηθούν πρέπει να ανεβούν στην Καρωτή ή στην Οροστιάδα για ταυτοποίησή τους. Από τον Νότο, λέτε. Από τον Νότο.
δεν έχει καμιά λογική. Ή στη Βένα, στη Ροδόπη. Δεν έχει, ή στη Βένα. Δεν έχει καμιά λογική. Συνεπώς, εγώ ξεκάθαρα ήμουνα και είμαι και το έχω πει δυνατά όσο μπορούσα και το έχω ενημερώσει και τον Πρωθυπουργό ότι το στρατόπεδο στην Καρωτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει. Τελεία. Αυτή είναι η άποψή μου. Και συνεχίζω να επιμένω. Το ότι πρέπει να γίνει δεύτερο κέντρο, η άποψή μου είναι ναι. Γιατί διαφορετικά, κύριε Πετρίδη και κύριε Δούκα, στο Νότο όμως. Στο Νότο, όπου να βρεθεί, οι φορείς πρέπει να δούνε, κάπου που δεν ενοχλεί, που δεν δημιουργεί πρόβλημα, διαφορετικά θα συμβεί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιγουμενίτσα. Και έχω επιστολές από δημάρχους στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Υπήρου, οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη ίδρυσης κέντρου κράτησης λαθρομεταναστών, γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην περιοχή της Πρέβεζας της Ιγουμενίτσας είναι τραγικό. Είναι ελεύθεροι όλοι έξω, δεν μπορούν να περάσουν αυτοκίνητα. Γιατί δεν συντίζονται, όπως σε εμάς πάνω, έτσι. Γιατί δεν ταυτοποιούνται, γιατί δεν στεγάζονται και πραγματικά καθημερινά υπάρχουν αδικοπραξίες, υπάρχουν άδικες πράξεις, γιατί πεινασμένοι, απελπισμένοι, τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Και βλέπουμε ότι έχουν κάνει παράνομα παραπήγματα μέσα στα σπίτια, μέσα στις εκκλησίες, μέσα στα σχολεία, μέσα στις αυλές του κόσμου, και βέβαια ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί. Και οι ίδιοι οι φορείς ζητάνε να γίνει το συντομότερο δυνατό, και χθες, αφού εγώ ενημέρωσα πριν ένα μήνα περίπου τον Πρωθυπουργό, χθες, προχθές μάλλον, πήγε και ο ίδιος ο Υπουργός εκεί και ανακοίνωσε ότι θα γίνει κέντρο κράτησης σε συνεργασία με τους φορείς. Δεν το θέλουν όμως. Ποιος? Οι κάτοικοι. Δεν το θέλουν. Μόνο ο Δήμαρχος είπε ναι της Ιγουμενίτσας. Μόνο ο Δήμαρχος. Σας λέω ότι εγώ έχω επιστολή στον Περιφερειάρχη που προτείνει τρεις εναλλακτικές λύσεις να επιλέξει το Υπουργείο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό το ζήτημα στην Ιγουμενίτσα που λέτε όμως, ναι, και το ακούει τώρα και ο κόσμος, και αυτή η εικόνα μεταφέρεται και στον Εύρο για αύριο μεθαύριο που λέτε ότι φοβάστε μπορεί να γίνει έτσι. Αυτό που ακούει ο κόσμος δεν είναι κάτι τωρινό. Ναι. Αυτό έχει από Υπουργείας Παυλόπουλου τα προβλήματα ήταν, ναι, στην Ιγουμενίτσα. Έτσι δεν είναι. Έχει επιδοτική κατάσταση, δεν χωρά αμφιβολία. Και τότε παραπήγματα υπήρχαν, τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να περάσουν, τους κλέβανε. Τώρα είναι πολύ χειρότερα. Το ξέρω. Αλλά λέω ότι δεν μπορεί να μπαίνει κάποιος στη χώρα και να μην ταυτοποιείται και να μην υπάρχει διαδικασία ασύλου. Ξεκαθαρίζω ότι πρέπει να υπάρχει, ο νόμος έχει ψηφιστεί το 3907, τον ψήφισαν όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι πρέπει να προχωρήσει έτσι, ότι πρέπει να γίνει η διαδικασία ασύλου, είναι αυτό που ζητάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ο Δήμος Αλεξανδρόπουλος έχει πει όχι. Εντάξει. Δικαίωμά του να πει. Εγώ λέω την άποψή μου. Σωστά. Λέω τι πρέπει να γίνει. Αυτό που συμβαίνει όμως, κύριε Πετρίδη, στο νότιο τμήμα του νομού, όποιος δεν πήγε στο Σουφλί, όποιος δεν πήγε στο Τυχερό και όποιος δεν πήγε στις Σφαίρες, δεν έχει εικόνα. Σας παρακαλώ λοιπόν να πάει κάποιος στο Τυχερό και να δει με ποιες συνθήκες ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Το έχουμε δείξει, το έχουμε δείξει. Το χειρότερο βεβαίως δεν είναι μόνο για αυτούς, είναι και για τους σύνοροφύλακες. Διασκορπισμένοι δηλαδή 150-200 εκεί και παραπέρα, που χρειάζονται πολλαπλάσιες δυνάμεις, κούραση και βεβαίως κάτι που μας κάνει να ντρεπόμαστε γενικότερα. Και δεν λειτουργεί ουσιαστικά η διαδικασία του ασύλου. Εσείς δεν βλέπετε την περίπτωση το να μην δημιουργηθούν καθόλου κέντρα κράτησης στον Εύρο και να είναι σε άλλες περιοχές, αφού από εδώ είναι η πύλη και αφού εδώ είναι και τα σύνορα με τη γειτονική χώρα την Τουρκία? Εγώ, ακούστε, σε κάθε περίπτωση το άσυλο πρέπει να υπάρχει. Όχι, δεν μιλάω για την περιοχή ασύλου, λέω για τα κέντρα κράτησης. Όλα αυτά μπορούν, κατά την άποψή μου, να συζητηθούν. Οι φορείς πρέπει να πούνε, εντάξει, να γίνει το άσυλο. Να γίνει η πρώτη υποδοχή με την έννοια της ταυτοποίησης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως τα κέντρα κράτησης θα φύγουν από εδώ να πάνε αλλού. Να πάνε αλλού, να πάνε στην Κομωτινή, να πάνε στην Ξάνθη, να πάνε παραπέρα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο, μια τέτοια πρόταση? Κοιτάξτε, άλλο μια τέτοια πρόταση, η οποία θα έχει μια φιλοσοφία, νομίζω ότι μπορεί, θα ακούσουν κάποια αυτιά. Το ρωτάω τώρα όταν αυτό, επειδή μας παρακολουθούν. Όταν αρνητικοί και λέμε να πάτε αλλού, να φύγετε από εδώ κλπ. Στο τέλος πραγματικά θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον τόπο μας.
Το λέω, ξεπαναλαμβάνω πως σας ρωτάω αυτό για την άποψη αυτή και τη θέση αυτή, γιατί τώρα μας παρακολουθούν άνθρωποι οι οποίοι αύριο θα συμμετέχουν στην μάζοξη αυτή, στη σύσκεψη αυτή που έχει συγκαλέσει ο Περιφερειάρχης ο κ. Γιαννακίδης, όλοι οι εκπρόσωποι φορέων τοπικών, για να συζητήσουν το ζήτημα αυτό. Να το ακούσουν ότι ο Ζαμπουνίδης λέει ότι θα μπορούσε να συζητηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα κέντρα κράτησης να είναι αλλού. Κοιτάξτε. Είναι λογικό το υπηρεσία ασύλου να γίνεται η πρώτη καταγραφή και μετά για την κράτησή τους να είναι σε άλλες περιοχές της χώρας και όχι δίπλα στα σύνορα όπου μπορεί να δημιουργηθεί το οτιδήποτε. Κύριε Πετρίδη, ξεκαθαρίζω πάλι ότι είναι μια προσωπική άποψη. Προσωπική άποψη. Μιλάω σαν πολίτης του Εύρου και μιλάω σαν ένας άνθρωπος που έχει ζήσει όλη αυτή την κατάσταση και την έχει τη γνωρίζει πολύ καλά και από μέσα και απ' έξω. Βεβαίως θα μπορούσε να συζητηθεί, αλλά πρέπει να υπάρχει μια πρόταση. Γιατί η πρόταση που βγαίνει συνολικά είναι να μην γίνει τίποτα. Το τίποτα δημιουργεί μόνο πρόβλημα. Αυτό λέω. Δημοσένη. Κύριε Νομάρχα, κύριε Νομάρχα, εντάξει. Εγώ σας είχα συνηθίσει ως Νομάρχη. Εντάξει, με συγχωρείτε. Κύριε Ζαμπουνίδη, ναι. Εγώ να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, σας παρακαλώ. Ναι. Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι προσωπική ερώτηση με ποια έννοια. Εμπλέκεστε, και για να είμαστε τιμή, σε αυτή την άλλη δομή που πάει να δημιουργηθεί, με την έννοια ότι εσείς λέει το προτείνατε και το υιοθετείτε, τη δημιουργία ενός χώρου όπου θα στεραστούν οι υπηρεσίες αστυνομικής δύναμης, ασύλου, ταυτοποίησης, Frontex, στην Ορεστιάδα. Έτσι είναι. Και ποια είναι η άποψή σας? Ποια είναι η άποψή μου? Ναι. Καταρχάς είμαι... για να μιλάμε με ειλικρίνεια. Μιλάμε για το καφέ κλαμπ δηλαδή. Εγώ δεν ήθελα να το πω, εσείς το είπατε. Εγώ για να ξέρουμε τι λέμε. Ωραία, εσείς το είπατε. Λοιπόν, είμαι πέρα για πέρα αρνητικός, κύριε Δούκα, να γίνει το κέντρο φύλαξης ή κράτησης σε αυτό το κτίριο. Πέρα για πέρα αντίθετος. Άλλο είπε ο συναδελφός μου. Είπε για τα υπόλοιπα, για τις άλλες δομές που ανακοίνωσε ο υπουργός. Άρα, ξεκαθαρίζω ότι ούτε κέντρο φύλαξης πρέπει να γίνει εκεί πέρα, ούτε κέντρο κράτησης πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Όμως θα μπορούσε να γίνει, με δεδομένο η πόλη της Ορεστιάδας έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Μπορούσε να γίνει ένα πολυκέντρο εκεί, που θα είχε μέσα την αστυνομική διεύθυνση. Ακριβώς αυτό είπα. Θα είχε την πυροσβεστική υπηρεσία, θα είχε τη Frontex και βεβαίως θα είχε το πολιτικό προσωπικό για το άσυλο. Μόνο για το άσυλο. Την υπηρεσία ασύλου. Υπηρεσία ασύλου. Τίποτα περισσότερο. Κανένας ούτε κρατητήριο μέσα. Αυτά ανακοίνωσε ο υπουργός, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά. Άφησε και δεχόμενο να... Όταν με ρωτήσανε εμένα κάποια στιγμή, με ρωτήσανε τι μπορεί να γίνει για την Ορεστιάδα, ήταν και για το μόνο που με ρώτησαν, γιατί για τα άλλα δεν με ρώτησαν, για το μόνο που με ρώτησαν τους είπα ότι αν θελήσετε να κάνετε κάτι και να αξιοποιήσετε, και, γιατί είναι και θέμα οικονομίας, το να κάνετε χωριστά αστυνομικό τμήμα, χωριστά πυροσβεστική υπηρεσία, χωριστά Frontex που τη στεγάζεται και χωριστά άσυλο και χωριστά πέρα από εκεί και τα κέντρα φύλαξης και το κέντρο κράτησης, που είναι διαφορετικά πράγματα πάλι, μπορείτε να πάρετε, υπάρχει μια πρόταση, αν σας ικανοποιεί οικονομικά, βλέπετε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Και δίνει λύση και στην αστυνομική διεύθυνση και στην πυροσβεστική υπηρεσία και στη Frontex, γιατί πρέπει να παραμείνει στην Ορεστιάδα. Μάλιστα. Για να τα μαζέψουμε λίγο. Δική σας προσωπική θέση λοιπόν του Νίκου Ζαμπουνίδη είναι ότι αν γίνουν κέντρα κράτησης στον Εύρο, θα πρέπει να είναι ένα στον Βόρειο Εύρο και ένα στον Νότιο Εύρο. Δική ακριβώς σας θέση επίσης είναι, γιατί ότι την πόλη της Πετρίδη, ναι, έχει απόλυτη λογική. Δεν μπορείς να συλλαμβάνεις κάποιον στον Πόρο και στις Σφαίρες και να τον πηγαίνεις στην Καρωτή. Ναι, ναι, έχει λογική. Και ένα κέντρο φύλαξης, ένα κέντρο κράτησης στο βόρειο τμήμα του νομού, με δεδομένο ότι τον Μάιο υπήρχαν 300 άνθρωποι, δεν χρειάζεται να κάνεις δύο κέντρα στο βόρειο τμήμα του νομού. Ωραία. Λοιπόν, ένα θέμα αυτό. Το δεύτερο, ότι καλό θα ήταν κέντρα κράτησης να μην υπάρχουν καθόλου στον Εύρο, αλλά σε άλλες περιοχές. Και εδώ να υπάρχουν μόνο η υπηρεσία ασύλου, σύλληψη και μεταφορά τους μετά την ταυτοποίηση εκεί. Σωστά. Κοιτάξτε, θα είναι πολύ τραβηγμένο να ζητήσουμε να μην υπάρχει κανένα κέντρο κράτησης. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κέντρο κράτησης στο φυλάκιο. Γιατί θα χρειαστεί, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μια δομή. Το οποίο δεν είναι ακριβώς κέντρο κράτησης, βέβαια, είναι στο Υπουργείο. Τώρα είναι απ' όλα. Τώρα είναι.
Τώρα είναι από όλα, ό,τι θέλετε είναι εκεί μέσα. Α, να σας ρωτήσω, με την ευκαιρία, με συγχωρείτε κύριε Ζαμπουνίδη, αυτή η απόπειρα που έγινε στις αρχές του έτους, ναι, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθούν δομές για τα συνόδευτα παιδιά, για τις εγγύωση, τελικά να βάγισε. Κάποια στιγμή μου ζήτησαν την βοήθεια.